ευρώ απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, κατηγορία Master, Lethal Pistols, εναντίον δεν έχει ή δεν έχει δίπλα στους Lethal Pistols. Από το Sonic Arena. Καλησπέρα και καλή βραδιά να πούμε. Μπάλα είναι για τους δεν έχει, οι οποίοι είναι με τους Κοντολέων. Κίκα, Αντώνη, Κίκα, Κωνσταντίνο, Γεωργόγλου. Πινακιώτη, Οικονόμου, Γιαννόγλου, Λάμπρο, Νίκο, Παραστατήρη και Λάμπρου, Κούνη. Πρώτο φάουλ, ενώ οι Λίδαλ Πίστολς με Μαρκόπουλο, Βαγγελίδη, Αλεξανδρίδη. Το Μπίτερ με το 4 και το νούμερο 3 ο Μπάζερ, λέω. Το νούμερο 3 είναι ο Μπάζερ και το νούμερο 4 είναι ο Μπίτερ και οι δύο μαζί είναι Μπάζερ, Μπίτερ. Φοβερό. Λοιπόν, 0-2. Ό,τι θες. Μπάλα είναι για τους Lethal Pistols. Χάρης Μαρκόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα, 0-2. Σε ζώνη ουσιαστικά η γυναίκη. Γεμάτες και οι δύο μάλες. Με την οφόντων. Το νούμερο 3. Κατηγορία Master είπαμε και νωρίτερα. Άστο εκεί εδώ ή δεν έχει. Θέλω να φύγω σε ένα συνδυασμό με τον Κοντολέον. Θα γυρίσω γρήγορα. Η πίσω. Άσομαι σε δύο μάλλες στην αρχή. Μόλις δύο πόδιες τώρα στο πρώτο λεπτό. Καλάθι για τους Λίθαλοι, οι οποίοι προηγούνται με 4. Μαρκόπουλος δίνει στον Αλεξανδρίδη. Λεβέει τον Ευαγγελίδη, βλέπει ωραία τον Μπίτερ, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια θα ευθοχίσει κατά σκορ 6-0. Λοιπόν, με το νούμερο 23 ο Πρωτοκαιρόπουλος, με το 14 ο Μίσκας, με το 4 ο Σερβέζης, το 12 ο Ευαγγελίδης Μαυρίζης με το 3, Οικονόμου με το 20, Καραγκιαούρης με το 0, Γκράβιτι, Αλεξανδρίδη με το 65 και Χάρης Μαρκόπουλος με το 8. Εδώ βήματα για το Δενέκη, έχουν ξεκινήσει με 6 πόντους οι... Η Λιθάλ, θέλω να περάσω εδώ την μπάλα στον Ευαγγελίδη. Συγκρινίζει κάποιο διάδρομο. Πάμε και το Σερπέζι είναι άστοχος. Εδώ ξανά όμως για τον... Σούς, λένε ο χρόνο, σου τρίω πόδο από τον Αλεξανδρίδη, άστοχο. Σκανάρι πάω το μικρό του Λίτα Μουστόλ. Σερμπέζης, θα κάνει και ένα σπάσιμο και θα σκοράρει. Ήταν 8, θα πρέπει να βρουν λύσεις. Δεν έχει, ο οποίοι δεν έχει ακόμα σκοράρει κανένας από αυτούς. Τον το λέω. Να περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ένα το πόσο στον ευθυδιασμό και φάουλ εδώ από τον Κοντολέον. Πάθη αλλαγή. Βολές για τον παίκτη με το νούμερο 3, τον Μπάζερ.
Μπάζερ, Παύλα, Μπιτ, Μαυρίδης. Θα στοχίσει στην πρώτη και στέφερ βολή, 0-10. Παίρνουν δυνατά οι Ρίθαλ. Δεν έχουν σκοράρει ακόμα. Το Λεόν. Σε ζώνη και οι δύο μάτς τώρα. Στο τρίο πόντο να το πω. Μια μικρή σύγκρουση εδώ πέρα. Πάζει φάουλ. Τα λεφτά για την πρώτη περίοδο, το τελό, το δεν έκαναν αρκετό, Γιώργο μου, σου πριν από πότο, πάντα από πριν εδώ, αλλά είμαι για τους μεταλλητικούς. Παίζουν καλή άμυνα και έχουν ξεφύγει με 10. Ανδρέας του τρόπο το βάλει. 13. Προφόρησε καλά η μπάλα και στη λήξη ουσιαστικά του χρόνου. Πρέπει να σκοράρουν κάποια στιγμή. Γρήγορα στον ενδιασμό και δεν έχει, οπότε παίρνει time out σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, δεν έχει, έχουν μείνει χωρίς καλάθι μετά από 4 λεπτά και για τον λόγο αυτό πήρα time out. Έπεσαν πολλά, τα πινελίκια θα έλεγα, μεταξύ τους για να βρουν λύση. Και έτσι θέλει, γιατί δεν είναι κακή ομάδα και αδικούν τους εαυτούς τους εδώ. Με τα γαλάζια μπλε. Η Δενέχη εδώ θα κάνουν λάθος με τα μαύρα, κίτρινα, πορτοκαλί και μπλε οι οποίοι εδώ θα φύγουν πολύ γρήγορα στον εκδιασμό. Τα σκοράω κάνουν το σκόρ 0-17. Εντάξει, νομίζω ότι εδώ έχουν ξεφύγει πολύ και δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει και όλο το μάτς. Με βάση από αυτά, που βλέπουμε και ο Γιώργο, σου δύο πόντο, άστακη. Θα πάρει ο ίδιος το rebound, με βοήθεια της τύχης, λάθος. Πάει μέχρι μέσα. Καλά και πάω. Μετά από 5 λεπτά σχεδόν. Σκοράρουν ή δεν έχει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. 2-17. Βολή για τον παίχτη των δεν έχει. Rebound και κατεβάζει ο Χάκη Μαρκόπουλος την μπαλά. Λίθα Πίστολς, οι οποίοι προηγούνται με 15, εδώ είναι άστοχοι. Rebound από τον Γεωργόπουλο που έκανε μια ωραία τρίπλα. Τον ενδιασμό και άστοχο στο νούμερο 13. Λάμπρου ευθύνης και συνέχεια πάρει και φάουλ. Μιλάμε τα αποξήματα! Δεν το περάσαμε. Δύσκολη προσπάθεια που κερδίζει ο οποίος εκείνει όμως το φάουλ. Γιώργο Γκου
man to man γύρισαν τώρα στο Little Piston με αυτό καλύτερο. Λάβρος κάτσε κάποιο διάδρομο. Κάτι Νίκος Λάβρου και υπάρχει Νίκος Λάβρου. 2-19, η Little Piston συνεχίζει το σερού του. Νούμερο 14 στο μοναχικό μου. Γιαννογλου, μας μίλησε νωρίτερα, όπως το Μεταγερόπλου, Τζαραγκιαούρη, Λάμπρου εδώ στα παστίτη, στο κίνηση όμως. Το Τσαντρίζει με την μέσα. Ένα, Γεωργόγλου. Κάνει την μπάλα. Ένα. Λοιπόν, Αυτόπουλος. Εδώ ήταν ο Βρύδιος, δεν θα μπορούσε. Εδώ ήταν ο Μικρύφορου. Γιάννο που πάει μέχρι μέσα. Πίστον προσπάθεια. Ανάσα για τους... Δεν έχει. Τρία λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο Αλεξανδρίδη στον Βαγγελίδη. Πώς ρόλαρε ωραία, αλλά έκανε λάθος πάσα. Βλέπει ο Γεωργόπουλου. Γιάννογλου, σου δύο πόντο, να το πω. Πάντο χάρης Μαρκόπουλος, αφήνει μια μακρινή πάσα, φεμπέζει. Ωραία, αφήνει σηκώ για τους για τον Γεωργόπουλο και μειώνουν στους 16 οι δεν έχει παραμένουν ψηλά όμως οι Λιθάλ. Στον τρίτο πόντο να το χάρι μας πιστεύω αστοχό. Το πάω για τους δεμέτρους θέλουν να μειώσουν. Γιάννου Ρου με την μπαλά. Ξανά. Μπάλα για τους ίδιους. Τελειώνει ο χρόνος όμως της επίθεσης, θα πρέπει να σουτάρει κάποιος, Γεωργόγλου. Για την ούτη μπάλα μου το Λάμπρο. Μια ώρα πάω το Λάμπρο. 50 δεύτερα για την λήξη πρώτης περίοδου. Κοφίος, τον Μεσεπέζη. Μάριο Γιάννοβου. Ακόμα 28 δεύτερα. Γεωργόπουλου πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Ανανεώσει ο Λάμπρος. 13 δεύτερα. Αλεξανδρίδης, αστοχός. Τελειώνει ο χρόνος, Αλεξανδρίδης σου δίνει τον πόντο, ναι. Μπάζερ μπίτερ, 7-26.
Δείξει πρώτο 10 λεπτό. Λοιπόν, ξεκινάει η δεύτερη περίοδος. Πέρασε... και ο Μπίσκας με το νούμερο 14. Κόπουλος, Μπίτερ, Πίγασους και... μπήκε και ο Καραγκιαούδης, Παύλα Γκράβιτι. Μικρή αναμονή. Πάμε! Για να ξεκινήσει το δεύτερο λεπτό. Σε μια δύσκολη νύχτα γενικά. Πάρει Μαρκόπουλος, θα ρεβάζει την πόλα. Κάποια καλή πάσα, θα δώσει τον Γκράβιτι. Μπίσκας. Καλή άμυνα σε πρώτη φάση από τον Κώστα Κίκα. Ωραία, υπάρχει όμως πρόβλη με τον Κοντολέον. Και τριών πόντων από τον Μπίσκα, δεν θέλει και πολύ να ευχαριστήσει. Παλιά του τεχνικό σκηνό που λέγαμε και στο χωριό μας. Δύσκολη προσπάθεια από τον Λάμπρο και φτωχή ξεκινάει δυνατά το πρώτο, το δεύτερο δεκάλεπτο. Μια μπάσα, Αλεξανδρέας προστατεύει την μπάλα, τον είδε Χάκη Μαρκόπουλος. Με το που είδος. Προκαλεί κυκλοφορία της μπάλας, Μπίσκας ξανά. Όχι, αυτή φορά είναι άστοχο. Φάουλ συνέχεια από τον Κίκα. Φάση, υπήρχε έντονη διεκδίκηση. Θέλει να αποστάρει τον αντίπαλό του, είναι κοντύτερος. Έξυπνη σκέψη, δεν τελειώνει. Υπάρχει φάουλ από ένα φάουλ για τους δύο. Σε Καραγκιαούρ και Κίκα. Θα δούμε έντονα μακαρίσματα και σήμερα. Θέλει και προσοχή για να αντέξουν. Θα πάρουν την μπάλα μέσα στο καλάθι. Λίθαλ πίσω σε λάο, Μπίσκας βγήκε καυτός με 2 στα 3. Και δίνει πλέον αέρα στο τριών πόντων στην ομάδα του. Δεν έχει, θα πρέπει να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Άσχημα, έκανα 5 λεπτά για να σκοράζουν. Μπίσκας θέλει να αφήσει ενδιασμό. Έχουν γυρίσει όμως οι Βενέκοι. Έτσι εδώ ο Μπίσκας. Θέλουν να κλέψουν την μπάλα και να τρέξουν ενδιασμό με τον Κοντολέον. Έχουν γυρίσει όμως η Λιθάου. Ωραία κίνηση εδώ από τον Λάμπο, αλλά ήταν άστοχος. Θα ανανεώσει όμως ο Γεωργόπουλου. Μακρινή πάσα, αλλά για τους δεν έχει θα πει ο Αντώνης Κικάς. Αλλαγές για τις ομάδες που έχουν γεμάτους πάγκους σήμερα. Γιάννογλου πάει σε ένα οβάλ αμφούτ, αλλά είναι άστοχο. Παίζουνε, ανανέωσαν οι Βενέκες, συνέχεια υπάρχει φάουλ. Δεν έχει καλά στις φάσεις. Οι λίγα πίσω δεν πάνε σε... γρήγορη επίθεση, τράβηξε το πόδι του Μπίσκα ενώ ήταν δυνατή και θα πάρει ανάσες προ τον καιρό και οικονόμου μέσα. Μπίσκα.
Σε πρώτο χρόνο θα χρησιμοποιήσω ένα βολεϊκό εδώ χαρακτηρισμό. Δίκη Πασαδόρου ο Καραγκιαούλης εδώ πέρα. Α, 26 πόντι της διαφοράς, 13 λεπτά παιχνίδι. Έχει ξαφνικά έναν τρόπο να κατεβάσει διαφορά τον Τολέο. Τελειώνει χρόνος. Πολύ ωραίο πάσμα εδώ από τον Τολέο, αλλά είναι άστοχος. Πρωτογερό σου τριών πόντων, δεν είναι φτωχή. Σε οργανωμένη επίθεση δεν έχει, ψάχνουν την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ωραίο πέρασμα εδώ πέρα και ωραίο τελείωμα από τον Νίκο Λάμπρο, ο οποίος ρόλαρε, ο καλά είδε το κενό και με ανάποδο λέει θα σκοράρει. Έξι και 20 για ένα παιχνίδι της Μάστερ, Μαρκόπουλος ο τριών πόντων από τον Χάρη Μαρκόπουλο, ο οποίος είδε το κενό και το μπουμπούνισε το τρίποντο. Πάοντα από τον πρωτογερό θα πάει σε οργανωμένη επίθεση. Φωνόμουμε την μπαλά. Γιαούρης θέλει να αποστάσει τον αντίπαλο του. Τραβάει την άμυνα πάνω του, κονόμου στο τρίο πόντο. Ένα κακό, αλλά ήταν άστοχο. 5 και 40. Άστοχος ο Κοντολέων, θα πάρει όμως ο Γιάννογλου. Νίχτε λίγο, νίχτε! Εδώ θα είναι άστοχος και ο Λάμπρος. Πέντε λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Ωραία κίνηση από τον Καραγκιαούρη. Μάχη για τον Ριμπάουτ. Θέλει να τρέξει ο Λάμπρος. Πώς το πώς, αλλά είναι άστοχος. Θα πάρει τον φάουλ εδώ. Φαόλ επαναφορά στον Αλεξανδρίδη, θέλει να αποστάρει τον αντιπαλό του. Καραγκιαούρης, Κονόμου, είναι άστοχος. Πόντο το Καραγκιαούρη είναι άστοχος.
σηκώνουν ή δεν έχει το 15-38. Τριών ποντών, δεν του κάνει το πατέλι τύχη εδώ, αφού ήταν από καλές το υποθέσει. Θα πάρει το λάθρο, υπάρχει τεχνική ποινή. Μια βολή για τον οικονόμο μου, το έχει εσύ. Τον γίνει στον μάκρο, τον δεν έχει. 15-39. Δύο και 20 θα κάνει λάθος το μός. Μπράβο. Τρία δεύτερα. Εδώ το λέω σου τριών πόρτο. Να σε πω. Πάρει ο Μαυρίτς να τρίψει το μόνο. Τώρα θα περάσει τον πρώτο Γερόπουλο. Θα κόψουμε εδώ από τον Αφρίδο. Θα κόψουμε εδώ από τον Αφρίδο. Θα κόψουμε 55. Και 38. Σε
Sony, γύρισαν οι Ραλ. Οι οποίοι τους δίνει σε κάτω από βάζω μανί. Δεν ξέρω. Το μείον 25 δεν έχει, αλλά έχουμε δίκιο με τι πράγματα. Υπάρχει πάλι κάτι. Οικονόμου, πάνω στον Αντώνη Κίκα, Κώστας και Αντώνης Κίκας. Δεν έχει, είναι το πέμπτο, πέντε φάουλ έχουν οι, δεν έχει, δύο φάουλ έχουν οι, δύο φάουλ έχουν οι Λίθαλ, Κοντολέον, Αντώνης Κίκας, σεζόνι πάντα, ο άρετος σούτ από το elbow θα φτωκίσει. Δεν έχει τον νόμο να πάρει την μπάλα. Θα δει κάποιο θα συμπέξει του, θα τον βρει στο Μαδρίτη. Και θα γίνει το σκορ 15-42. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, 42 φάουλ από Λιθάλ. Δεύτερα, θα μείνει χρόνος και για τους δεν έχεις, ο τριοπότων άνθρωπος ο Ευαγγελίδης, το χώρι πάντων, ο Καραγκιαόρι, ο οποίος θα χάσει, όχι θα κρατήσει πολλά, Πρωτογερόπουλος, 5 δεύτερα, και όλος το νόμο άνθρωπος. Ημιχρόνου. Σε λίγο και πάλι μαζί 15-43. Τρίτο δεκάλεπτο 15-43. Η μπάλα για τους δεν έχει. Γιάννολου θα κατεβάσει την μπάλα, θα κάνει την επαναφορά. Ξεκινάμε. 15-43, Γεωργόπουλου με την μπάλα. Γιάννοβλου, Παραστατήτης. Οικονόμου Στέφανος και... ο Λάμπρος. Σεζόνι, δεν έχει οικονόμους σύγκριο, οπότε είναι άσβοχος. Θα ανανεώσουμε όμως την Λιθάλ. Ξανά στον οικονόμο. Μαυρίδη σύγκριο, πόντο, άσβοχο. Βέβαια τραυματίζει ο Φίσκας. Γιάννοβλου θα πάρει μπαλά, θα την κατεβάσει. Και ο Λάμπρος από τα σκριν. Γεωργόγλου. Ψάχνει κάποιο διάδρομο, δύσκολη προσπάθεια. Απαραίτητα Καραγκιαούρης. Με τον οικονόμο. Ξανά στον Καραγκιαούρη, ο οποίος θα πατήσει καλά, αλλά θα στοκίσει. Με πλεονέκτημα παίκτη, όχι γυρνάει ο Καραγκιαούρης. Αυτό και 52. Μάστερ κατηγορία, Σόνι Κάρινα. Δεν έχει. Κόντρα στους μεθαλπιστός 15-42. Έχω πάρει ένα προβάδισμα από το 0-17, οπότε και 5 λεπτά να σκοράρουν ουσιαστικά οι...
Δεν έχει εδώ ο Βαγγελίδης. Θα κάνει ένα φόβο, αλλά θα είναι άστοχος. Γιάννογλου. Στην μπαλά. Καλή κυκλοφορία εδώ της μπάλας και για τις δύο ομάδες, αλλά χωρίς σκορ ακόμα. 8 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Πάντοτε κοντά σάμνες δύο ομάδες, αλλά έχουν ξεφύγει με πολλούς πόντους μεταλπίστατους και έχουν βάλει βάση της νίκης. Λάμπρος θα πάρει το σούτ, είναι άστοχος, θα πάρει το rebound ο Οικονόμου. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, να ανοίξουν την άμυνα από τον Γερόπουλο. Θα δώσουν τον Λεβέντορ και κακό, πάλι ο Καρκιόρης. Σούταρε! Τον Γερόπουλος νέο τρίποντο, ο Airball Serbol. Εδώ το λόγο δεν είναι ανανεώθηκε. Δεν είχα ανάσα την κυβερνή. Δεν είχα ανάσα την κυβερνή. Είναι το λόγο, είναι το λόγο. Άρα θα κυρίζει με την μπάλα. Θα την μπάλα τον Καρκιόρη. Θα κάποιο διάδρομο, θα πετάξει την μπάλα. Στα 5 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Καρκιόρης έδειξε όλη την ομάδα. Βρήκε όμως πάσα Μαυρίδης. Του τριών πόντων να στο πω Καρκιόρης. Και χάνει ριμπάου. Ο Αγιάννος που θέλει να πάει μέχρι μέσα. Μάχη από τον Γεωργόπουλου. Άστοχες δύο ομάδες. Και να δούμε τι θα δώσουν και θες αυτό το φάουλ. Διαδικτικό φάουλ δίνουν οι διαιτητές. Ανάσταση για τον Καρακιαούρη. Θα περάσει ο Πίτερ Σαρπέζης. Πολλές για τον Αγρίβου. 15-43. Εύστοχος την πολύ την πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Έχει ξεφύγει διαφορά στους 30 πόντους πλέον. Δεν αλλάζει κάτι. Θα γίνει ένα θαύμα. Το νόμο, το Μαυρίδι. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Θα πάρει ο Σερβέτης, τελικά το τρίποντο στην εκμέρωση. Και 6 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 15-48. Πόντων να δημιουργηθεί στα εφεκτήσει ο Οικονόμου, ο Στέφανος, είναι δύο Οικονόμου από τις δύο ομάδες, ο Στέφανος Οικονόμου το 14, για τους δεν έχει και ο Γιώργος Οικονόμου που κατεβάζει την πάρα από το 20, για τους Λίπαν Σίστερς. Ωραία πάσα εδώ στην Αντρίτη, να παίξει πλάτη, τραβάει την άμυνα πάνω του Σερβέτζης, κακό του. Έρμπορ, αλλά είναι για τους δεν έχει. Η
Γιάννο Ρου, ψάχνει κάποιο διάδρομο. Α, θα το κλείσουν όμως οι Λιθάλ, που είναι σε ατομικό μαρκάρισμα, το οποίο μετατρέπεται σε παγίδες πολλές φορές. Τελείωμα χρόνο. Γιάννο Ρου, θα κάνει το πάτε μπίτε εδώ. Συλλήξει τις επίδεσεις. Ωραίο καλάθι. Θα είχε φάουλ, οι διαιτητές έχουν άλλη άποψη όμως. Σερβέτης ψάχνει κάποιο διάδρομο, θα δώσει το Μαυρίδη, ο οποίος κλείνεται ξανά. Α, η μπάλα σου φορεί καλά, δύο υπόδια με τόσο καλά του. Την πάω του Σερβέτη. Σε τριοπόντων από τον Παραστατή, είναι άσπρο. Θέλει να βρίξει ο Μαυρίδης. Ναι, ωραία την μπάλα, αλλά... Έχουν οι δύο ομάδες και καλά κάνουν. Μπάσκετ όταν υπάρχουν κενά στην άμυνα θέλει ταχύτητα. Γεργόγλου άστοχο, θα πάρει ο Κονόπουλο, αλλά τελικά θα πάρει μπάλα στον Βαγγελίδη. Βάλει καλύτερα το σώμα. Από τον Γερόπουλο στη θέση offside και... 19-50. Για να βλέπω πάλι ο Σερμπέζης και θα ζητήσουν τα σημαντικά που θα είναι με 19-52, 3-24. Λοιπόν, στην επίθεση η δεν έχει πει ένα time out. Ο Ντολέον. Θα δούμε όλα πως θα έρθει τον αντίπαλό του. Καλά, πήγα από τον Ατόμικουκα. Ωραία επίθεση από τον Τζενίκη. 3 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Από τον καιρό, ωραία κίνηση, αλλά δεν έβαλε αρκετή δύναμη. Ξανά ο Αντωνιστήκας, αυτό θα χάσει το κόκκι καλά. Νόμου σου τρίνω πόντο, να το πω. Που πάμε τώρα τον Πίτερ, είναι ωραία το πρώτο καιρό που εδώ πέρα. Μισό καλά, τη δικό του είναι. Τράβησε όλη την άμυνα πάνω του. Βλέψουν οι Λιθάλ, που προηγούνται με 33. Μαυρίδης θα πάρει το τρίποντο από την γωνία του, 45 μηνών θα είναι άτομος. Έχει αχρόνο ακόμα το μάτς, εδώ μάχια το λιπάουτ. Πάρει ο Κίνας Κωνσταντίνος, δύσκολη προσπάθεια. Επιμένουν οι δεσμοί. Δύο βολές για το Τενέχη με τον Δημήτρη Πινακιώτη. Μπήκε καλά στην ρακέτα και πήρε το rebound. Άστοχο στην πρώτη βολή. Το 2-54. Δεν έχει προσπαθούν να κατεβάσουν όσο διαφορά. Καραγιαούρης κόβει κάθε καλά, θα πάρει αργά την πάντα. Δεν έχει θέλουν να καταλαβαίνουν. Τώρα σίγουρα πάρει φάουλ. Πόντων από τον Κοντολέον, που θα πάρει και το rebound του Λόγιου και πόσα γίνεται, δεν θα κάνει ένα hook στο καλάθι. Ανεβασμένη μετά το time out. Δεν έχει μια
το λεπτό της τρίτης περίοδου. Τελευταία περίοδος, 26-54, τυπικό κομμάτι, δεν μπορεί να ανατραπεί αυτό το κομμάτι, αλλά οι δύο ομάδες σίγουρα κάνουν το καλύτερο που μπορούν, πιο ουσιαστική και πιο αποτελεσματική. Οι Λίθαρ Πίστολ παλεύουν ή δεν έχει. Το σκορ 26-56. Ναι, θέλουμε να κατεβάσουμε διαφορά. Κίκας Αντώνης. Θα βγει κάποιο διάδρομο, θα πάρει το τρίποντο. Εντάξει, τα παράπονα για το φάουλ έχουν ένα όριο. Λοιπόν, 29-56, θα προσφύγει από τον οικονόμου, Σερβέτης. Δύσκολη προσπάθεια, μάχη για το rebound, ο ίδιος το rebound. Επέμενε και διώθηκε. Άστοχη πρώτη βολή. Δεν ήθελα να μειώσουμε όσο μπορούν. Το και 58 για τελείξη της αναμέτρησης. Φορέα της μπάλας, φαουλ. Και ένα κτήρμα κατά λάθος ο Λάπου. Ωραίο φεύγει. Ωραίο φεύγει στην Ιωτικό. Καραγιαούρης, μεγάλη μορφή. Καλό παιδί. Πολλά παιδιά είναι φίλοι σίγουρα. Από πολλά μετερίζια με σχετικά και κοινωνία. Κάνω την
στο μπασκετάκι μια οργάνωση επαγγελματική σε κάτω αθλήματα. Λεπτομέρεια κάνει διαφορά, γι' αυτό και υπάρχει στο μαζική συνεχή σε όλες τις κατηγορίες. Εδώ σε μπες και το φάουλ τις βολές. Αλεξανδρίδης. Άκουμε στη δεύτερη, άλλη μία. Ευτυχώς στην τρίτη, 31-58. Δεν είναι θέλουν να τρέξουν και λογικό είναι λίγο κατεβάσει τη διαφορά σε πρώτη φάση. Έχει προχωρία εδώ την μπάλα, αλλά θα κλέψει ακόμα μου. Δίνει στον Αλεξανδρίδη, Σερβέτς. Πάρα πολύ ωραία, δεν υπάρχει προχωρία. Χάζει και το τόπι εδώ. Όταν υπάρχει ωραίο μπασκετικό θέαμα, τότε όλα τα άλλα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Και τα καλάθια και οι νίκες. 8 λεπτά ακριβώς για την ελεύθερη αναμέτρηση. Εδώ στα σπίτια θα πάρει ωραία την μπάλα. Θα δει τον Αντώνη Πίτα, θα κόβει. Βάριο Σερβέσης, πλεονέκτημα για τους Lethal Pistols. Τρίποντα από τον οικονόμου, πάνω κάτω η μπάλα. Το οποίο έχει κρυφθεί ουσιαστικά πολύ νωρίς. Με το 31-60 να μην αφήνει περιθώρια ανατροπής. Κώστας Κίκας θα πάει μέχρι την μέσα, θα εκπαιδεύσει. Λοιπόν, μπάλα στον Αλεξανδρίδη, έχει και ένα χτύπημα. Τρίποντο από το Μαυρίδη, ο οποίος είναι σε καλή μέρα, έχει δώσει αρκετές λύσεις. Απόντος και του Μπίσκο, ο οποίος τραυματίστηκε. Χαλαρό το... Πάνω που έλεγα χαλαρό το 4 δεκάλεπτο, τεχνικές ποινές. Εντάξει, αλλά θα είναι ρεμίσουν οι ομάδες, μπάς που παίζουμε. 6-30. Τζάμπολ εδώ πέρα. Αφού ξεκίνησα στο τέταρτο, αυτή ήταν πάντα μου. Για να αλλάξω εδώ πέρα, η μπάλα νίγιος δεν έχει. Ακόμα 6-20. Μπάλα για το Κώστα, Κίκα. Τριάντα 6-12. Καραγκιαούρης, δεν έχουν λόγο να βιάζει την Lethal Pistols, Αλεξανδρίδης. Ακόμα
ακόμα 6 λεπτά σχεδόν φεύγει τώρα. Σχεδόν ο χρόνος. Καραγκιαούρης. Ωραία κίνηση, κακό τελείωμα. Θα το απολαύουν αυτοί. Ο Μπάουτλιος δεν έχει. Καλάθι για τους... Μεταλπίστος, οι οποίοι τριβούνται με 28. Για καλά για τους δεν έχει, σε δύο τελικά τους με 28. Τέσσερις αλλαγές θα γίνουν για τους ενέχει. Καλά για τους τραβητής. 35-65. Ακόμα 5 λεπτά. Θα πάρουν ένα επιθετικό, θα ανανεώσουν οι Δενέκοι. Νέο επιθετικό. Καλά χρήση. Υπάρχει φαουλ. Μιλάτε παίχτες! Άνοιξε παγκέτη, άνοιξε, άνοιξε! 37-65. 12 και η πόντια από την αρχή του αγώνα. Εδώ καλά θέα από τον Αλεξανδρίδη με την πόντια της τύχης βέβαια. 37-68. Παρθατήρης τρία πόντο, νέχτα πόντο. Ελεύθερο μπάσκετ από τις δύο ομάδες, θα πετάμε και δύο άλλους και δεν αλλάζει διαφορά. Άρχισα να μπουν στο παιχνίδι. Οι Δενέκοι έκαναν 5 βάσεις παρά, και αυτό είναι το Φάμπλεν. Επέτρεψε στους Λουκαστικού να μεγάλη διαφορά που δεν ανατρέπεται. Νέο τρίποντο του Παρστατίδη. Αλλαγές και για τους... Λίθαλ Πίστος μέσα πρωτογερό και ο Βαγγελίδης, έξω Σερβέζης και Καραγκιαούρης. 4 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Οικονόμους ο τριών πόντων, άστοχος. Παλά για τους Δενέκοι, οι οποίοι θα μειώσουν όσο γίνεται το σκορ. Επειδή δεν συνήθω αλπίστο, με τον Αλεξανδρίδη θα σκοράρουν. Και 5 για τη λήξη. Άρα το μήνα το σκορ θα κλέψει. Ο Αλεξανδρίδης πάει μέχρι μέσα και θα σκοράρει. Δύο και 45. Και 22. Ο Γελίδης σούτ 2 πόντων. Σαράντα 72. Πάντα ο Γελίδης. Γιάννογλου θα πάρει το σούτ. Ωραίο καλάθι. Είναι και 56.
Κοίταξε, γιατί είσαι πρόστιμο, δεν μιλάς σε εσύ. Και 32, 42, 74. Ο Τσανδρίδης δεν θα βιαστεί. Ο Μαυρίδης θα είχα πει διάδρομα, αλλά υπάρχει κούρα. Γιάννολου, Τσανή θα πάρει φάουλ από τον Αλεξανδρίδη. Μέχρι 12. Βάλω παραστατήτη. Κάνω λάθος όμως και η Λίθαλ, 50 δεύτερα. Σαράντα δεύτερα, η μπάλα γιατί δεν έχει. Πολλές για τους ενεχείς. Δεν σε έχαμε τον νόμο. Κομμάτια τα 6 δεύτερα. Έχει δεύτερα. Νομίζω ότι δεν θα γίνει άλλη επίθεση. Δύο ομάδες δίνουν τα χέρια. 43-74. Νίκη για τους εδαλπίστους. Θα πρέπει να κλείσει βέβαια και ο χρόνος. 42-74. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.